γέμισαν άρματα. Η ρωσική Wagner μόλις παρέλαβε νέα παρτίδα TAF-90S. Η ρωσική ομάδα μισθοφόρων Wagner λοιπόν έλαβε μια νέα παρτίδα τροποποιημένων αρμάτων μάχης τύπου TAF-90S. Η εικόνα που επιβεβαιώνει το γεγονός κάνει τώρα τον γύρο του διαδικτύου. Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα σε κανάλι της πλατφόρμας Telegram και δείχνει άρματα μάχης τύπου TAF-90S, γνωστά και ως μπίσμα, να χρησιμοποιούνται από τους μισθοφόρους της Wagner στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ομάδα αυτή, η οποία υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο και έχει καταφέρει σημαντικά επιτεύγματα για τους Ρώσους στον πόλεμο, διοικείται από τον Γευγένη Πριγκόζιν. Στην ουσία, η Wagner αποτελεί ένα παραστρατιωτικό οργανισμό, μια ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία που απαριθμεί δεκάδες χιλιάδες μέλη στην χώρα. Όσον αφορά τα TAF-90S, στην πραγματικότητα ήταν άρματα μάχης που παρήγαγαν οι Ρώσοι για ξένους πελάτες συμμάχους και δεν προορίζονταν ποτέ για χρήση από τον Ρωσικό στρατό. Συγκεκριμένα, τα τάγκς αυτά αναπτύχθηκαν για τον ειδικό στρατό, ωστόσο ήταν διαθέσιμα στην διεθνή αγορά. Τα τροποποιημένα TAF-90S αποτέλεσαν κάποια από τα πιο επιτυχημένα αμυντικά προϊόντα εξαγωγής, ενώ μέχρι σήμερα το ρωσικό όχημα παραμένει το άρμα μάχης με τις περισσότερες εμπορικές εξαγωγές σε ξένες χώρες για την εποχή του. Όπως αναφέρει η εταιρεία εξαγωγής όπλων Rosoborn Export της Μόσχας, το TAF-90S αποτελεί μια προηγμένη έκδοση της σειράς αρμάτων μάχης TAF των Ρώσων. Το αποτέλεσμα των αλλαγών και των βελτιώσεων στις αρχικές εκδόσεις είναι το TAF-90S να προσφέρει αυξημένη ισχύ πυρός, ευκινησία και προστασία. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την διεθνή αγορά, γι' αυτό και αρχικά έκανε εντύπωση η υιοθέτησή του από ρωσικές μονάδες στον ενεξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, η δυτική σελίδα Oryx, η οποία προσπαθεί να υπολογίσει τις απώλειες ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία βάσει φωτογραφιών από τις πρώτες γραμμές των μαχών, αναφέρει πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη χάσει 3 τέτοια άρματα μάχης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.